Εξευτελιστικέ είναι οι τιμέ πώληση του καπνού. 3,80 ευρώ είναι το κόστο παραγωγή και η τιμή εκκίνηση των καπνών πώληση είναι η τιμή κόστου και φτάνει μέχρι τα 4,5 ευρώ. Όπω τόνισε ο πρόεδρο Κοινοπραξία Καπνοπαραγωγών Θράκη, Εσάτ Χουσέιν, που σημείωσε ότι δεν θα μείνει κανένα καπνοπαραγωγό καθώ δεν μπορούν να βιοποριστούν. 30.000 άτομα, αν φύγουν και σταματήσουν την παραγωγή καπνού, θα καταστραφεί και η αγορά τη πόλη. Τόνισε χαρακτηριστικά ο κύριο Εσάτ. Αλλά τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα ειδικά για τις τιμές, ξεφτυλιμένες. Όταν μιλάμε για τα καπνά, κόστος παραγωγής είναι 3,80 και το καπνό που αγοράζουν 3,80 μέχρι 4,30, 4,5 ελάχιστη, αν υπάρχει. Δηλαδή. Για σκέψτε τι γίνεται, γιατί έχουμε πει και στον Υπουργό Αγκροτήξανα τότε που ήταν βορή 10 Νοεμβρίου και σε αυτόν εστήναμε γραπτά και είμαι αντιπρόεδρος της Καπνικής Κάθε 15 μέρες εμείς σαν συνεταιρισμό καπνοπαραγωγών στέλνουμε και η Καπνική Κεντρική Κλατική Ένωση στέλνει κάθε μήνα. Κανένας δεν δίνει σημασία. Ειδικά τώρα επειδή έχει πανδημία κορονοϊ, βρήκε με τα ποιητικές εταιρείες ευκαιρία, αγοράζουν ξέρει και οι ανθρώποι καπνοπαραγωγοί οι φτωχοί, από αλλού δεν έχουν εισόδημα και καταπατάνε. Γι' αυτό λέμε, έχουμε ζητήσει πολλές φορές όταν δίνεται για του άλλου παραγωγού, τόσο και για του καπνοπαραγωγού. Δυσκολευτήκανε φέτο επειδή έχει πανδημία. Μα είπαν εντάξει, ποτέ δεν μα είπαν όχι. Αλλά οι μέρε περνάνε. Οι άνθρωποι, ξέρει τι γίνεται. Έχουν γίνει, έρχονται όλη την ημέρα. Τι γίνεται, τι δεν γίνεται, θα παρατήσουν και θα φύγουν. Δεν θα μείνει κανένα καπνοπαραγωγό όπω πάει τώρα δηλαδή. Σήμερα ήρθαν 15-20 άτομα, ειδικά 10, 10 άτομα δεν τα και. Άλλοι ήταν κάτω και τα φύγουν από το καπνό διότι δεν έχουν μείνει ούτε 9 ευρώ για να ζήσουν, για να πάρουν ψωμί. Γι' αυτό το λέω. Και τον Υπουργείο τον είπαμε και του βουλευτέ είπαμε, βγαίνει βουλευτής ηρχάνα Αμέτ Κινάλ που είναι βουλευτή, τα λέει τα καπνά και τα βαμβάκια. Και ο Στυλιανίδης περασμένα εβδομάδα έβαλα και το καπνό. Κανένα δεν λέει, όχι, τα λεφτά δεν υπάρχουν. Δεν υποστηρίζουν κανέναν. Για σκεφτείτε μέλη που έχουμε κάθε χρόνο λιγοστεύει, ο καπνός είναι εξαγόμενος, δεν φαίνεται βάρος για την πατρίδα μας, πολλές φορές έχω πει, για σκεφτείτε 30.000 ανθρώπους που θα φύγουν, όχι να κλείσουν μαγαζιά, θα κλείσουν τα όλα μετά. Σήμερα δεν ενδιαφέρονται. Γι' αυτό το λέω, παραδώσαμε τα καπνά γύρω στην 3500 μέχρι σήμερα. Είναι μέση τιμή 3.90. Για σκεφτείτε τι γίνεται. Παίρνουμε τηλέφωνο, που είμα, είμαι, και αντιπρόεδρο στη διαπαγγελματική. Μιλάμε όταν μιλάμε πολύ ωραία. Εντάξει, πρόεδρε θα τα θα κάνουμε και συνεχίζουν. Γι' αυτό τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά και αυτά προβλήματα είναι σημερινή αγοροπουλήσει και λόγω πανδημία. Αν δίνουν λεφτά για τα άλλα τα προϊόντα, πρέπει να δώσει και στου καπνοπαραγωγού. Ήδη το 2018 αποδείξαμε τι ζημιά είχε γίνει και τα βγήκε και τα αργά βγήκε. Κανένας δεν είπε όχι, τα λεφτά δεν έχουν έρθει.